Άρης Τζάνης, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πύλης. Αντιδήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη μέρα μετά την Μύδια. Πες μας λίγο, δώσ' μας λίγο την εικόνα πώς πάνε τα πράγματα στο Δήμο με τις, γιατί οι χιονισμοί είναι συνεχόμενοι από ό,τι βλέπουμε και στην πόλη της Πύλης. Τι ακριβώς γίνεται τώρα εδώ? Οι χιονισμοί στον ορεινό όπο έχουν τελειώσει σήμερα. Κάποιες μικρές λεπτομέρειες σε κανένα δυο τοπικές κοινότητες. Σήμερα το μεσημέρι τελειώνουμε με τον ορεινό όγκο. Και τώρα πλέον θα δώσουμε λίγο βάση στην πύλη, να βοηθήσουμε λίγο την τοπική αγορά, τους επαγγελματίες. Γίνεται αποχιονισμός, καθαρισμός του δρόμου, 100% το χιόνι φορτώνεται όλο. Ναι. Για να μπορέσουμε να έχουμε θέσεις πάρκινγκ και να μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετείται, γιατί την Παρασκευή έχουμε και τη Λαϊκή Αγορά. Όσο διήρκησε η Μύδια και κατά το φαινόμενο, αλλά και μετά, υπήρξαν προβλήματα, υπήρξε δυσαρέσκεια. Τι αποκόμισες? Αυτό που έχω εισπράξει εγώ από τους δημότες μας, νομίζω ότι πήγαμε καλά. Νομίζω το πιστεύω, ακράδαντα ότι πήγαμε καλά. Βέβαια, όταν έχεις ένα τέτοιο φαινόμενο, σίγουρα προβλήματα θα υπάρχουν. Το χιόνι, και μην ξεχνάμε ότι το χιόνι δεν μαζεύεται όπως πέφτει. Εντάξει, χρειάζεται κάποιος χρόνος, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι πήγαμε καλά. Το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν μετά το φαινόμενο είναι ο παγετός, αλλά και σε αυτό ανταποκριθήκαμε και είμαστε ok, όλα καλά. Τετάρτη σήμερα, μέσα οι κοινότητες, οι δρόμοι στα στενά. Κοινότητες είναι, δεν υπάρχει κανένα στενό καθάριστο. Όλα είναι καθαρισμένα. Είδαμε κάτι που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και κατά τη διάρκεια του φαινομένου. Ρίξατε στη μάχη μικρά μηχανήματα για να αντιμετωπίσετε προβλήματα σε πόλεις όπως είναι η Πύλη με στενά δρομάκια. Όπως είναι το Bobcat. Αυτό πιστεύουμε ότι ήταν η αιχμή του δόρατος, έτσι, όσον αφορά τον εκχιονισμό σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση την ξεχωρίζουμε και αναλόγως επεμβαίνουμε. Βγήκαν μικρά μηχανήματα τύπου Bobcat για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα στενά δρομάκια, όχι μόνο στην πύλη, και σε άλλα χωριά. Άλλα χωριά τα καλύψαμε με τρακτέρ, με λεπίδες από τρακτέρ. Υπήρξαν συνδημότες μας που χρειάστηκαν τη βοήθεια του Δήμου Πύλης, γιατί ο μηχανισμός ήταν όσον αφορά τη βοήθεια σε τέτοιες περιπτώσεις όπως εμβολιασμός κτλ. Που σας ζητήθηκε η συνδρομή. Ήμασταν σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας Πύλης για την Δευτέρα προχθές που μας πέρασε, επειδή όπως όλοι ξέρουμε λειτουργεί σαν εμβολιαστικό κέντρο το Κέντρο Υγείας Πύλης. Ναι. Ήμασταν σε συνεργασία με το Διευθυντή και με τον Διευθυντή τον κύριο Βενιζέλο και με τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας. Υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις συνδημοτών μας που δεν μπορούσαν να μεταφερθούν και πήγαμε σαν Δήμος εμείς με το βοήθεια στο σπίτι είτε με προσωπικά μας αυτοκίνητα και εξυπηρετηθήκαν όλοι και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Όσον αφορά για το Σαββατοκύριακο, που έχετε κάποια ενημέρωση για... Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα για το Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω και να ευχηθώ να πάνε όλα καλά.